Ακούω την κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή να επαγγέλλεται την κανονικότητα. Ωραίο πράγμα η κανονικότητα. Μα αυτό που έχετε κάνει μόνο κανονικό δεν είναι. Γιατί διότι διώχνετε το Ζαγοράκι. Η μείωση των φόρων δεν είναι κανονικό. Δεν γίνεται. Καλά, αυτά προήλθαν από άλλου λόγου. Η μείωση των φόρων. Εντάξει. Αφήστε τα φόρα. Κάτι φρόντισε για αφήστε του φόρου. Το νέο ασφαλιστικό. Βλέπετε μου εσεί. Είπατε ψάχνουμε να βρούμε ποια κανονικότητα υπηρετείτε όταν πειράζετε μια επιτροπή χωρί να την περάσετε από τη Βουλή. Βγαίνει μια εισήγηση, την αδειάζετε. Διώχνετε το Ζαγοράκι που επισημαίνει ότι έχετε κοινωνική αταραχή και ότι αυτό δεν είναι κανονικό, αλλά ταυτόχρονα παρεμβαίνετε στη διαδικασία. Να ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν εκβιάζεται. Δεν εκβιάζεται. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεύτερον, εμείς πιστεύουμε στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Η συγκεκριμένη επιτροπή είχε ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα και με ανάληψη πρωτοβουλίας από τον Πρωθυπουργό φέρνουμε μια νομοθετική ρύθμιση για να μην υπάρχουν εξοδοτικές κυρώσεις. Όχι, με συγχωρείτε. Διότι σε μια περίοδο. Άρα για ποιο αυτοδιοίκητο μιλάμε. Σε μια περίοδο που η χώρα κάνει άλματα προς τα εμπρός με συγκεκριμένη ατζέντα και κυρίως βελτίωση του οικονομικού κλίματος, δεν χωράει να υπάρχουν αυτή τη στιγμή διχασμούς στην ελληνική κοινωνία. Άρα, και από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό που έχουμε έγινε, ένα ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσει. Δέχεστε ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ασχοληθείτε με τα τοπήματά σας και θα δούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκαθαρίσει. Διότι αυτή τη στιγμή συνεχίζει την ίδια λογική την προεκλογική που κρίθηκε σε 7 Ιουλίου του διχασμού, του να μπορεί να προσπαθεί να διχάσει την ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει να παίρνει πρωτοβουλίες. Σκοπός μας είναι να υπερασπιστεί. Για να έγινε διορθωτική παρέμβαση, σημαίνει ότι κάτι δεν έγινε σωστά, έτσι δεν είναι? Αυτό λέει ο Άκης. Κοιτάξτε, κάνατε το χαρτί. Αυτή τη στιγμή, βλέποντας εμείς μια κατάσταση η οποία θα έχει πρόβλημα η κοινωνική συνοχή, πήραμε μια πρωτοβουλία και έρχεται μια τροπολογία από σήμερα. Τι θα δημιουργεί? Από την άλλη, δεν λέμε όχι στην τιμωρία. Αλλά όχι εξοδοτική. Θα με ακούσετε τώρα ή θα κάνουμε τώρα παραλληλισμό βολόγου? Πρέπει να ρωτάω όμως. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Από τι θα απειλεί το η κοινωνική συνοχή? Βλέπουμε ότι έπαιρνε μια. Από τη λειτουργία της Επιτροπής, γιατί από εκεί ξεκινάει. Αυτό, καταρχήν είπαμε ότι η Επιτροπή είχε έναν καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Όχι, δεν έχει γνωμοδοτικό καθαρά χαρακτήρα. Δεν έχει γνωμοδοτικό. Εντάξει, από την άλλη πλευρά... Δεν έχει γνωμοδοτικό. Η εισήγηση ως γνωμοδοτικό. Το περιεχόμενό της δεν είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, το ξέρετε πολύ καλά. Το ερώτημά μου είναι, από τη στιγμή που αναγνωρίζετε ότι αυτό... Είναι βραδιφλεγής βόμβα, έτσι όπως το κάνατε. Κύριε Παυλόπουλε, γιατί δεν παρεμβαίνετε στο αρχικό στάδιο, αλλά παρεμβαίνετε ταυτόχρονα φωτογραφίζοντας ή προδιαγράφοντας τις εξελίξεις. Κύριε Παυλόπουλε, καταρχήν. Τι σοοοικονομικότητα είναι αυτή? Άλλο τιμωρία, εδώ καταρχήν και η τροπολογία που θα έρθει σήμερα, μιλάει για κυρώσεις. Ναι. Αλλά όχι για εξοντοτικές κυρώσεις. Τι αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Από την άλλη πλευρά, νομίζω. Ότι αφού είναι γνωμοδοτικός όπως λέτε ο χαρακτήρας, γιατί υιοθετείτε και παρεμβαίνετε ώστε οι κυρώσεις βάσει του γνωμοδοτικού χαρακτήρα να μην γίνουν εξοδοτικές? Αυτό νομίζω ότι έχει πάρει μια διάσταση μεγαλύτερη από αυτή που θα έπρεπε να έχει πάρει. Σήμερα η Ελληνική Βουλή. Πάντως και τώρα δεν στρώνουν τα πράγματα γιατί θα υπάρξουν αντιδράσεις. Θα υπάρχουν συγκεντρώσεις. Θέλω να πω ότι και τώρα θα υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί και αυτό που γίνεται τώρα, χάνοντας 5 έως 10 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διεκδικεί το πρωτάθλημα και αυτή τη στιγμή είναι πρώτος, χάνει το πρωτάθλημα στα χαρτιά ουσιαστικά, αριθμητικά αν θέλετε. Οπότε και τώρα θα υπάρξει κοινωνική αντίδραση. Αυτό δηλαδή που θέλετε να αποφύγετε θα το βρείτε μπροστά σας τώρα. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Από την άλλη πλευρά όμως, νομίζω ότι το γεγονός αυτό έχει πάρει μια διάσταση μεγαλύτερη από αυτό που θα έπρεπε να έχει πάρει. Ευχαριστώ. Εντάξει, το δεύτερο θέλω να πω ότι σήμερα η Ελληνική Βουλή είπατε, ψηφίζει το επίδομα γέννησης, βάζει συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Τώρα, υλοποιούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Το κάνετε για να έτσι μην το ξεκαθαρίζουμε. Για να φανεί ότι δεν θέλω να συζητήσουμε αυτό. Όχι, με αυτή η πραγματικότητα έρχεται μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο που αφορά το επίδομα γέννησης. Πάμε στον κύριο Παπουλάκη. Έρχεται μια τροπολογία λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε. Μια τροπολογία η οποία πέραν ότι είναι ετερόκλητη, είναι επιτομή κακής νομοθέτησης. Έχει δηλαδή μια τροπολογία του Υπουργείου Αθλητισμού, ενώ μιλάμε για το επίδομα τέκνου, το επίδομα παιδιού, που είναι πολύ σημαντικό βεβαίως νομοθέτημα. Χαιρετίζουμε τη Νέα Δημοκρατία και την καλωσορίζουμε στη λογική και στον κόσμο της κοινωνικής πολιτικής. Η επιδοματική πολιτική που στυλείται σε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και πολιτεύτηκε προεκλογικά γύρω από αυτό τον άξονα, αποδεικνύεται στην πράξη ότι έρχεται ουσιαστικά και κατανοεί ότι την αναγκαιότητα ενίσχυσης ενός ζητήματος όπως είναι η υπογεννητικότητα, που είναι κορυφαίο ζήτημα. Αφήστε και σας λέω... το επίδομα τώρα απ' έξω, γιατί συζητάμε, ο κόσμος μας παρακολουθεί. Πάμε τώρα να πάμε στο διάταυτα. Για την Επαγγελματική Επιτροπή του Ποδοσφαίρου, Αθλητισμού,
Με το οποίο αγέννησε. Το σχέδιο θα γεννήσει κανείς σε καμιά ομάδα. Έτσι όπως το πάνε, ναι, στο τέλος θα έχουμε και κυκλοφορία. Λοιπόν, ναι, εδώ το ζήτημα είναι το εξής. Σε αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν έχει αυτή η τροπολογία, η οποία είναι επίοικος λάθος. Ναι. Γιατί, όπως είπε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κ. Σακαλώτος, εχθές πολύ χαρακτηριστικά, μέσα από ένα λάθος δεν διορθώνεις ένα δεύτερο. Δηλαδή, λάθος στο λάθος προκαλεί χάος. Αυτό έχει συνετελεστεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην ελληνική κοινωνία, με τις πολιτικές της Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με έναν πρωθυπουργό εν πλήρη απουσία. Νομίζω Κρακοβία σήμερα, εχθές. Εν πλήρη απουσία θα δει τον πρόεδρο Μακρόν. Όχι, τον κύριο Μητσοτάκη εννοώ. Ναι, επειδή θα δει τον κύριο Μακρόν. Όλα στη Γαλλία. Αλλά σήμερα. Εχθές διακοπές στην Κρακοβία, προχθές μετά τον Ταβός. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Τι να κάνει, να φύγει, να μην πάει να δει τον Μακρόν. Όχι, αλλά δεν είναι δυνατόν 185 μέρες κοινοβουλευτικής, κυβερνητικής θητείας, τις μισές να είναι εκτός χώρας και μάλιστα πολλές φορές να ξεκουράζεται σε ειδικά έτσι, ορεινά κέντρα. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω λίγο. Για να κλείσω την τοποθέτηση, κύριε Παυλόπουλε, αν μου επιτρέπετε, ακροτελεύτια, να πω το εξής. Ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι μια καθόλου λάθος κίνηση του Υπουργείου Αθλητισμού της κυβέρνησης, η συγκεκριμένη τροπολογία και το timing και η φυσιογνωμία. Έγιναν τεράστια λάθη, μάλιστα, στη διαδικασία της επιλογής. Ο κύριος Τικέρογλου, παρακαλώ να προλάβω να συζητήσουμε και τα άλλα παιδιά. Διαφορά μιας οργανωμένης κοινωνίας από σήμερα μια άναρχη κοινωνία, ναι, είναι οι κανόνες. Ο σεβασμός στους κανόνες, οι οποίοι δεν μπορούν να αλλάζουν στη μέση του παιχνιδιού. Και με την έννοια αυτή, θεωρώ ότι πριν την αρχή του πρωταθλήματος θα μπορούσε να γίνει αναθεώρηση των κανόνων. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και χρειάζονται βαθιές αλλαγές σε όλα όσα ξέρουμε ότι ισχύουν μέχρι τώρα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά και με τρόπο που να δημιουργεί γένα. Έχει σχέση με το νομοσχέδιο ότι δημιουργεί γενά προβλήματα πολύ περισσότερα από αυτά που πάει να λύσει. Με την έννοια αυτή θεωρούμε ότι ήταν εντελώς λάθος και η πρώτη παρέμβαση και ο τρόπος που πάνε να το αντιμετωπίσουν. Ο όλος χειρισμός του θέματος είναι δυστυχώς απογοητευτικός και αδιέξοδος. Γι' αυτό από χθες εμείς δηλώσαμε ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν θα συμμετάσχουμε, δεν θα την νομοποιήσουμε με τη συμμετοχή μας στην ψήφιση ναι, υπέρ ή παρόν. Θα είμαστε απόντες από αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, κύριε Παυλόπουλε, δεν λύνει το πρόβλημα η τροπολογία, δημιουργεί νέα αδιέξοδα.